Κάτι παραπάνω από ικανοποιημένοι δηλώνουν οι εκπρόσωποι του κόμματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων στη Μαγνησία από την ανταπόκριση των απλών πολιτών στην πρωτοβουλία τους να συγκεντρωθούν υπογραφές υπέρ της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για την αναζήτηση ευθυνών όσων οδήγησαν τη χώρα στα μνημόνια. Πρόκειται για πανελλαδική προσπάθεια που από σήμερα επεκτάθηκε και στο Βόλο και συγκεκριμένα στον πεζόδρομο της Οδού Ερμού έξω ακριβώς από τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Κάποια στιγμή αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώνει και όπως βλέπετε αναγράφεται και εδώ, αυτό που εμείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες επιθυμούμε είναι την αποκάλυψη της αλήθειας, την απονομή της δικαιοσύνης και την τιμωρία των ενόχων. Διότι η χώρα πλέον έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Αυτό γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Θα μείνουμε εδώ 10 μέρες περίπου και μετά από 10 μέρες θα πάμε στην Νέα Ιωνία, όπου και εκεί θα εγκαταστήσουμε ένα τραπέζι στην Ευαγγελίστρια για να μπορέσει να υπογράψει ο κόσμος. Η ανταπόκριση του κόσμου, ένα έχω να σας πω, ότι είναι πρωτοφανής. Στο μεταξύ, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, με αφορμή την επίσκεψη στην Αθήνα της Άγγελα Μέρκελ, διοργανώνουν πανθεσσαλική συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το γερμανικό προξενείο στη Συμβολή των Οδών Γκλαβάνη και Κωνσταντά στο Βόλο αύριο στις 6 το απόγευμα. Για μένα η επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προσπάθεια να ρίξουμε πάλι στάχτη στα μάτια του κόσμου και βεβαίως είμαι σίγουρη ότι θα είναι άλλη μια παράσταση του κυρίου Σαμαρά, του Πρωθυπουργού και των άλλων εταίρων της εσωτερικής Τρόικα υποταγής προς την κυρία Μέρκελ.